Να δω στεφάνι στις πόρτες, αγλίτρια.
Και λοιπόν πήγες και κοίταξες. Και βέβαια πήγα, κοίταξα όλα όπως μου τα είπε. Μάλιστα. Ε, λοιπόν τώρα καταλαβαίνω πως γελάστηκα. Γελάστηκα. Ε, βέβαια. Δεν ήταν θέματα στο σπίτι Ευλαβία. Όχι, δεν νομίζω. Και εσύ βέβαια με τη σειρά σου είπες την αλήθεια στην κυρία σου. Την αλήθεια είπα, την αλήθεια. Ναι, αλλά ταραχτήκατε άδικα. Γιατί? Ο γάμος δεν έγινε σπίτι μου. Αλλά? Θα σας εξηγήσω. Θυμάμαι ότι χθες το βράδυ, όταν έφυγα από εδώ και γύρισα σπίτι μου, άκουσα τη μάνα μου να μου λέει «Παμφλέ, ο συνομιλικός, ο Καρμίδης, ο γιος του γειτονά μας του Αριστένη του, επιτέλους, έβαλε μυαλό και επαντρεύεται». Εσύ ως πότε θα τριγυρνάς τις εταίρες? Κάπως έτσι τέλος πάντων. Και ενώ μου έξελνε τέτοια, έκανα πως πάρκα δεν άκουγα, γιατί βαριόμουν να την ακούω, όσο που έπεσα για ύπνο. Ύστερα σηκώθηκα πρωί-πρωί και ήρθα εδώ. Έτσι δεν είδα όσα είδα αργότερα η Δωρής. Κι αν δεν πιστεύεις Δωρής, πήγαινε πάλι και κοίτα. Θα πάω, και δεν θα πάω. Με προσοχή όμως. Με προσοχή. Όχι προς στενό μας. Όχι. Αλλά ποια πόρτα ακριβώς είναι σταυρωμένη. Θα δεις ότι είναι η πόρτα των γειτόνων μας. Του Χαρμίδη πόρτα. Ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ βρεκουτό, ούτε είμαι εδώ τόσο τρελός για να αφήσω τώρα την Ήρθιον. Τώρα μάλιστα που μου ετοιμάζει και διάδοχο. Αγορίνα μου, παιχταρά μου εσύ, πίκουλα!